Ήρθαμε στο μαγειρεμένο αυλό για να πάρουμε πρωινό. Τέτοια ώρα δεν νομίζω να έχετε έρθει να πάρετε πρωινό. Κάνει αναστροφή τις ώρες. Για μας είναι πρωί τώρα. Βλέπω ότι και η κυρία Σιακαβάρα σήμερα είναι πάλι έτσι εκθαμβωτική και ταιριάζεται σήμερα πάρα πολύ. Ναι, έχει μπλε, εγώ έχω καφέ. Σας ρωτάει τι να βάλει σε κάποια έξοδο. Πάντα, πάντα, πάντα. Καταρχήν έρχεται, εμφανίζεται 3-4 φορές με διάφορα για να δω και επιλέγω ένα. Σήμερα δηλαδή πόσες φορές άλλαξε ρούχα μέχρι να τη δείτε και να επιλέξετε το κατάλληλο ρούχο. Είχε έρθει με στολή αμαλίας στην αρχή και της είπα όχι αυτά την 25η Μαρτίου και φόρεσε αυτό που είναι τα εθνικά μας χρώματα. Σας λέει και σε εσάς συμβουλές το ότι να φορέσετε. Αυτά δεν τα επιτρέπω εγώ. Σήμερα θα πάτε έτσι κάπου αλλού. Γύρω στις 2 η ώρα λέμε να πάμε στο Πασαλιμάνι. Είναι η επέτειος των ηχθιοπολών. Κύριε Σιακαβάρα, ο κύριος Πλεύρης έχει χιούμορ πάντα. Τι χιούμορ. Τι χιούμορ. Τι χιούμορ. Έχει, το ξέρετε. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω χιούμορ. Ρωτήστε και τον κύριο Περί. Πέφτετε σε μέρες που είμαι ευγενής. Να σας αφήσω να απολαύσετε το φαγητό σας. Σας είμαι θα υποχρεωμένη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε έτσι ένα συγκεκριμένο μενού που επιλέγετε. Είναι φτερούγα από ελικόπτερο και σάβρες της Κάρα, η σπεσιαλιτέ. Εγώ καταρχήν τρώω για να μου ανοίξει η όρεξη σπιλάντερο. Μετά μπουρεκάκια. Έτσι. Μετά μια σαλάτα. Έτσι. Του σεφ όμως. Πάντως συνέχεια σας βλέπω και τρώτε έξω. Η κυρία Σιακαβάρα δεν μαγειρεύει στο σπίτι. Δεν μαγειρεύει. Αυτό είναι το παραπονό μου. Είχε μαγειρέψει κάποτε και γουαλάκια και πάθαμε δηλητηρίες.